ξέρω ότι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι περνάνε πάρα πολύ χρόνο με τα παιδιά τους. Ήθιστε να λέμε πως η μαμά είναι πολύ κοντά στα παιδιά. Με αυτούς τους δύο ανθρώπους, και η Σύση και ο Θοδωρής, μοίραζαν τη μέρα τους, μοίραζαν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ακόμα και ο Θοδωρής, όταν έλειπε στα ταξίδια, γιατί είναι και ο frontman ενός συγκροτήματος, ήταν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν χρόνο με τα παιδιά. Και για το σχολείο. Μια ενωμένη οικογένεια, αυτό περιγράφει. Και για το σχολείο και για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Και επειδή την χάνει να έχω και μια θέση και βλέπω πολύ συχνά παπαράτσι φωτογραφίες, έβλεπα πολύ συχνά λοιπόν και τις ίσεις σε δραστηριότητες με τα δύο τους παιδάκια. Εξίσου όμως σε πολλές δραστηριότητες έβλεπα και το Θοδωρή. Άρα αυτό που νομίζω ότι ισχύει είναι ότι είναι δύο πολύ καλοί γονείς. Τώρα, αυτό που μας απασχολεί όλους είναι αν αυτό το πράγμα έσκασε ξαφνικά. Και πάλι με πολύ σεβασμό στους δύο αυτούς ανθρώπους, όπως πολλά ζευγάρια περνάν ups and downs, και επειδή και ο Θοδωρής σε περασμένες συζητήσεις και συνεντεύξεις το έχει πει δημόσια, σε έναν γάμο δεν είναι όλα ανέφελα. Θαρώτη και στη συνέντευξη που κάναμε μαζί πέρυσι το καλοκαίρι με τον Θοδωρή μου είχε πει ότι σαφώς και έχουν συμβουλευτεί ψυχολόγο, είτε σύμβουλο γάμου, δεν ξέρω τι, γιατί μπορεί να τους βλέπαμε να είναι μαζί και χαμογελαστοί. Τι συμβαίνει όμως σε όλα τα ζευγάρια και είναι όλες οι στιγμές καλές, μπορεί να είχαν ups and downs. Αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι το πάλεψαν. Αυτό, μα σίγουρα το προσπάθησαν.